εσωτερικό. Καλώς το να. Τι γίνεσαι. Χρόνια πολλά. Καλέ, σήμερα είναι τα γενέθλια. Ευχαριστώ πολύ. Ε. Ναι. Όπω χρόνια. Δεν το κάνατε. Εγώ νόμιζα ότι γι' αυτό με κάλεσατε σήμερα. Όχι, εντάξει. Δώρο. Αν εμείς πιστεύεις ότι είμαστε δώρο. Για μας είναι δώρο. Κάτσε, Ερικό. Ευχαριστώ πολύ. Μάθαμε διάφορα για σένα. Ερικό, είσαι από τους ανθρώπους που ξεκίνησαν καριέρα 44-45 χρονών. Ναι. Ε? Ναι. Συγκεκριμένη καριέρα. Συγκεκριμένη καριέρα, ναι. Ναι, ναι, ξεκίνησε μια πολύ πετυχημένη όμως καριέρα. Ναι. Το φανταζόσουν. Άμα το κρίνετε εσείς, εγώ νομίζω ότι είμαι καλά. Καλά είναι, καλά πάω. Εντάξει, ευχαριστημένος είμαι. Όλος ο κόσμος το λέει, δεν το εντάξει, κρίνω. Εντάξει, ναι, αυτό λέω. Ευχαριστημένος είμαι. Έχω κάθε χρόνο κάποια δουλειά, έχω περάσει τα πολύ δύσκολα. Στο επάγγελμα της υποκριτικής. Ναι, πάντα ναι. Για αυτή τη δουλειά. Έχω περάσει πιο εύκολα. Ναι. Να σου πω, πήγες όταν θέλησες να μπεις σε αυτό το χώρο, πήγες στην σχολή του. Στο θέατρο των αλλαγών. Ναι. Του Ευδόκιμου και του Αθερίδη. Ευδόκιμος, ο Αθερίδης και η Βίλια Ιτσαχή Χατζοπούλου. Ναι, ναι, πώς την πήρες όμως την απόφαση και λες αυτό. Λοιπόν. Ήταν μια περίοδο εκεί, ναι. Γύρω στο 99, που βρισκόμουν σε μια υπαρξιακή αναζήτηση. Ναι. Τι θα κάνω από εδώ και πέρα. Πήγαινα προς τα 45, κάπου λίγο με τα disc jockey και τα ελληνάδικα, είχε γεμίσει το πράγμα. Με παρότρινση κάποιων φίλων που με ξέρανε από πιο μικρό, από έφηβο, ότι ανακατεύομαι λίγο με την υποκριτική, ναι. Ήμουνα και σε ένα ερασιτεχνικό θείασο τη δεκαετία μάλιστα. Του 80. Στην Εστία Νέα Μύρνη. Ναι. Είχα παίξει εκεί πέρα δύο-τρεις παραστάσει. Ναι. Με παρότρινα να το δω πιο σοβαρά και πιο επαγγελματικά, σαν ένα νέο βήμα στη ζωή μου. Ναι. Εκείνη την εποχή άνοιξε και το θέατρο των Αλλαγών, η σχολή του 99, που η Βίλια Χατζοπούλου είναι η σύζυγος του Γιάννη του Τσίρου, του συγγραφέα του θεατρικού, ο οποίος είναι και φίλος μου από την εφηβεία. Και ιδιαίτερα με δική του παρότρινση, γιατί έλεγα εγώ τώρα πού να πάω 44-45. Ναι, οι συμμαθητές σου θα ήταν λίγο. Το σκέφτεσαι αυτό, ναι, είναι γνωστό περιβάλλον. Πήγα, έκανα το βήμα και αυτό το πράγμα σιγά σιγά έφερε το να είμαστε εδώ και να τα λέμε. Να είμαστε εδώ και να τα λέμε. Γιατί πολλές φορές μπορεί να σκεφτείς τώρα οι συμφοιτητές μου θα είναι, ξέρω εγώ, 20 χρονών. Ναι. Το σκεφτόσουν αυτό. Ότι ήσουν μαζί με παιδάκια. Ναι, αυτό το σκεφτόμουν. Σαν αρνητικό. Πριν πάω. Ενώ μετά. Ναι. Αλλά με το που μπήκα εκεί και ήρθε σε επαφή με την νεολαία, αυτόματα φύγανε καμιά κοσαριά χρόνια από πάνω μου. Ναι. Και έγινα και εγώ νεολαίος. Μάλιστα. Και ξεκίνησαν όλα από την αρχή. Πολύ θαυμάζω τους ανθρώπους που και θα πάνε και σε ένα πανεπιστήμιο να γραφτούν. Ξέρεις, παίρνουν μια δεύτερη απόφαση πανεκκίνησης καριέρας. Δεν είναι εύκολο. Κι όμως το κάνουνε. Ναι, εντάξει. Δεν είχε. Μην φανταστείς ότι. Είχε καμιά βαθιά μελέτη, τι να κάνω. Το έκανα. Το έκανε. Και πήγε. Και πήγε πολύ καλά. Τόσο απλά. Ναι. Η προηγούμενη δουλειά, δηλαδή, ακριβώς που έκανες πριν πας. Η τελευταία δουλειά ήμουνα 6,5-7 περίπου χρόνια DJ σε ελληνάδικο. Αυτό που το έκανα. Η τελευταία δουλειά που έκανα. Ήταν της μόδας η δεκαετία του 90. Αυτό τι σε έλεγα, ότι υπήρχε κάτω στον Πειραιά κάτι. Κάτι βαρελάδικα, κάτι. Βαρελάδικα, σιδεράδικα. Και άλλο ήταν. Ήταν και το. Εγώ σου είπα μόνο τη βίτα κάτι λαχανικά. Όχι το λεμόνι. Ξέρω εγώ. Δεν τα θυμάμαι κι εγώ. Σε ποιο δουλειά. Εγώ ήμουν σε μπαρ. Δεν ήταν μεγάλο αυτά τα ταπαντούπα. Ήταν μπαρ μικρό, α πούμε. Ελληνάδικα που παίζανε. Με την έννοια ότι παίζαμε κυρίως ελληνολαϊκό σκυλάδικο. Μάλιστα. Κυρίως, αλλά επειδή εγώ σαν DJ είμαι πιο πολύ του ροκ, ναι. Που και που μπόλιαζα, έβαζα και κανένα τέτοιο έτσι έβαζες ανακατεμένα, δημιουργούσα ένα δικό μου μείγμα. Μέχρι το πρωί τέτοιες εποχές. Σχεδόν, μέχρι 6 ώρα το πρωί. Σαν Batman. Ο Batman πάει μέχρι τις 12 την άλλη μέρα. Ναι, καλέ. Είναι μοναδική περίπτωση. Ήταν το after από τις 6 το πρωί, που θα πας μετά. Όταν φεύγανε από εμάς, πήγαιναν στον Batman για το τελευταίο. Το άντυχε στο ξενύχτη αυτό. Τότε το άντεχα. Δύσκολο πράγμα. Ξεκίναγα κάτι τις 9, 9.30. Ναι. Τελείωνα κάτι τις 4.30, 5, 5.30. Εντάξει, τότε. Φαγητό μετά είχε, πάντα θέλει κάτι μετά. Μετά καβαλάγαμε τη Βέσπα που είχα τότε, τότε είχα Βέσπα. Ναι. Και πηγαίναμε στην Ομόνια. Ναι. Και τρώγαμε τα σουλάκια που ψηλάνε. Τα σουλάκια στη γωνία και τα καλαμάκια. Πυραιός, παιδιά, αυτό δεν υπάρχει. Τρώγαμε τα καλαμάκια. Φάει 13 μέσα σε ένα βράδυ. Τι!
Πες το μου που ήταν αυτά τα καλαμάκια, δεν τα ξέρω. Γωνία, Πειραιός και Ομόνια. Έχει κλείσει, δεν υπάρχει. Ένα τόσο ήτανε, ουρές. Μόνο καλαμάκια, τίποτα άλλο. Ήτανε πεντανόστιμο.